Έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις για την Μαρίνα Πατούλη, η οποία περνάει δύσκολες ώρες. Εντάξει, ζει το δικό της δράμα, ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι, ολοκληρώθηκε σιγά σιγά η σεζόν και αναγκάστηκε να αποχωριστεί ένα από τα αγαπημένα της μέρη στον πλανήτη. Και επειδή διακρίνω μια μικρή δόση ειρωνίας στο βλέμμα σας, μην τους δίνετε σημασία, κυρίες και κύριοι, ας δούμε αυτό το δραματικό ρεπορτάζ για τις δύσκολες στιγμές της Μαρίνας μας. Ελάτε τώρα μαζί να παρακολουθήσουμε τη συγκίνηση της Μαρίνας Πατούλη, καθώς δάκρυσε όταν αποχωρίστηκε τη Μύκονο. Και ενώ συνομιλούσε με το σχεδιαστή Βλάση Χολέβα, έβαλε τα κλάματα και στη συνέχεια σκούπισε με τα χέρια της τα δάκρυα από το πρόσωπό της. Οι λιγμοί της παρασύρθηκαν από τον άνεμο και σκόρπισαν πόνο σε όλο το Αιγαίο. Κάθε λιμάνι και κάθε Μαρίνα κλαίνε για τη Μαρίνα. Δάκρυσε μέχρι και η εικόνα της Παναγίας της Τύμου για τα δάκρυα της Μαρίνας. Ενός λεπτού συγγίνη χθείος κράτησαν όλα τα ψάρια του πελάγους. Όσο όμως υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει ελπίδα. Μία βραδιά γεμάτη συγκίνηση και αλληλεγγύη έζησαν χθες χιλιάδες θεατές στο Καλλιμάρμαρο στάδιο στη μεγαλειώδη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τη Μαρίνα Πατούλη. Ντάρι, 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 για τη Πατούλη κλαίνει κλάρι. Πάρα πολύ μεγάλος ο πόνος. Ανίποτε οδύνη, όμως ας φωνάξουμε όλοι μαζί. Στον κόσμο ας πέφτει πείνα, στη Μύκονο η Μαρίνα. Μαρίνα, κουράγιο. 8-9 μήνες είναι πόσοι είναι. Ναι, μωρέ, ένα κουράγιο. Ένα κουράγιο. Ο ταξί από το πάρτι πήγε κατευθείαν στο αεροδρόμιο με το λαμί. Όχι, έριξε κάτι πρόχειρο. Μια πρόχειρη. Όχι σαν εσένα που πήγε στη Μύκονο και μάθες τίποτα, ούτε ένα δάκρυ.